87% επιστρέψαμε. Απρόσκοπτα συνεχίζεται η διαδικασία του εμβολιασμού για την ηλικιακή ομάδα των 75-79, ενώ από την Παρασκευή κλείνονται ήδη τα ραντεβού και για τα άτομα ηλικίας 70-74. Την Τετάρτη 31 Μαρτίου άνοιξε και η εφαρμογή για την κατάθεση αίτησης για ένταξη στην ομάδα Α νοσημάτων υψηλού κινδύνου, ενώ την Παρασκευή άνοιξε και η πλατφόρμα το ραντεβού για εμβολιασμό για την ηλικιακή ομάδα των 65-69. Με ανυπομονησία μετρούν τις μέρες παππούδες και γιαγιάδες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του εμβολιασμού τους, προκειμένου να μπορέσουν να αγκαλιάσουν παιδιά και εγγόνια. Έκανα το πρώτο και τώρα περιμένω να κάνω το δεύτερο. Εγγόνια έχω, δυσέγγωνα έχω, γι' αυτό και το κάνω για να δω τα εγγόνια μου και τα δυσέγγωνα μου. Μεγάλα παιδιά, όχι μικρά, και μεγάλα εγγόνια. Τώρα ναι. Πώς αισθάνεστε, αισθάνομαι... που τα αγκαλιάσατε? Φυσικά. Μέχρι τώρα και δίπλα είμαι, μένουμε, αλλά κανένας. Μόνη με το σύζυγο. Ο σύζυγος έκανε πιο μπροστά. Εγώ έκανα τώρα. Ήταν η σειρά μου. Τώρα αισθάνομαι καλά. Ασφαλής, βέβαια, ασφαλής. Από αυτά που ακούμε στην τηλεόραση, εγώ πάλι φοβάμαι. Αφού μάσκα πρέπει να φοράμε. Δεν ξέρω τι να κάνουμε, ό,τι κάναμε και πριν. Οπότε λέω, ποια είναι η διαφορά? Σήμερα στο μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο στη Διεθνή Έκθεση εμβολιάζονταν άτομα ηλικίας 75 έως 79 ετών. Την άλλη φορά δύο μέρες κουνούσε το χέρι μου και μετά ήμουνα καλά, δεν είχα τίποτα. Τέλειο, και το πρώτο και το δεύτερο, όλα καλά. Η πρώτη δόση καλά και η δεύτερη καλά. Τώρα? Καλά, άνετα. Άνετα, τώρα δεν έχουμε πρόβλημα. Για δεύτερη πάμε. Η πρώτη όλα καλά? Καλά, για τώρα καλά πήγαμε. Ικανοποιημένος από τη διαδικασία? Εδώ είναι πολύ καλά. Μοντέρνα κάνανε, μια χαρά είμαι. Αισθάνομαι ότι βγήκα από την υποχρέωση, τα έκανα αυτά που χρειάζεται. Την Παρασκευή άνοιξε η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού της ηλικιακής ομάδας 70-74. Με άλλη συνταγογράφηση, με ήρθε προχθές η ειδοποίηση και θα το κάνω στην Πολύχνη. Μια χαρά να το κάνουμε, να πάμε στα εγγόνια μας. Σύμφωνα με το προγραμματισμό, μεθαύριο ενεργοποιείται η εφαρμογή για την κατάθεση αίτησης για ένταξη στην ομάδα Α νοσημάτων υψηλού κινδύνου, ενώ στις αρχές Απριλίου θα ξεκινήσουν τα ραντεβού για τις ηλικίες 65 έως 69. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν την Τρίτη νοσοκομιακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης έξω από τα γραφεία των υγειονομικών περιφερειών στην Αριστοτέλους, διαμαρτυρώμενοι για την υποστελέχωση των νοσοκομείων της πόλης. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται έξω από τα γραφεία των υγειονομικών περιφερειών στην Αριστοτέλους για την υποστελέχωση των νοσοκομείων της πόλης, ζητώντας την άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν το βάζουμε κάτω. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να ζητάμε αυτά που ζητάμε επί ένα χρόνο και αρνείται η κυβέρνηση να τα κάνει για να προασπίσει την υγεία και τη ζωή του λαού. Και ζητάμε να σταματήσουν αυτές οι διώξεις επιτέλους, γιατί με τίποτα δεν μπορούν να καλυφθούν. Ντρέπεται ακόμη και η ντροπή για όσους τις κάνουν. Τα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αλλά και στην πόλη μας σταδιακά η εικόνα μεταβάλλεται. Αλλά η κυβέρνηση παραμένει στη γραμμή που έχει χαράξει, στην προσπάθεια φήμωσης οποιασδήποτε φωνής των εργαζόμενων υγειονομικών που αναδεικνύουν τα προβλήματα που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είμαστε εδώ πέρα και να τους δείξουμε ότι με τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι θα διεκδικήσουν και θα οργανωθούν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, να διεκδικήσουν αυτά που ζητάμε από την αρχή και πρέπει να ακούσει η κυβέρνηση και να προχωρήσει σε αυτά. Σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες και των COVID και των non-COVID ασθενών. Οι νοσοκομιακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης ζητούν ακόμη να πάψει δίωξη του ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΙΘ, Θανάση Σιούλη, και να μην απολυθεί ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Κώστας Καταραχιάς. Δεν περισσεύει κανένας γιατρός. Είναι καθαρά εκδικητική η απόλυση. Είναι χτύπημα σε όλους τους συμβασιούχους. Δεν ξεχνάμε ότι
Ο Κώστας ο Καταραχιάς είναι επικουρικός γιατρός. Θα έπρεπε η σύμβασή του να ανανεωθεί μέχρι τις 31 Οκτώβριου όπως σε όλους. Είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων των νοσοκομιακών και όλων των εργαζόμενων στην υγεία. Μαζί θα αγωνιστούμε ενάντια στην απόλυση του Κώστα Καταραχιά για τη θωράκιση και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των νοσοκομιακών γιατρών Θεσσαλονίκης συμμετείχαν επίσης αριστερές συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι καθώς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε μέτρηση οικού φορτίου εντός λεωφορείων προσανατολίζεται η διοίκηση του ΑΣΤΑ, ενώ συνεχίζονται ανελιπώς οι καθημερινές απολυμάνσεις όλου του στόλου των λεωφορείων με ψεκασμό και με ακτίνες UVC στη διάρκεια της μέρας. Παρ' όλα αυτά, η επιβατική κίνηση παραμένει πολύ χαμηλή, όπως και τα έσοδα για τον οργανισμό. Παρότι τα αστικά λεωφορεία είναι το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς για τη Θεσσαλονίκη, δεν προτιμάται πλέον για τις μετακινήσεις από τους Θεσσαλονικείς. Η πανδημία και οι κίνδυνοι από το συνωστισμό που παρατηρήθηκε στη διάρκεια της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν την άφιξη των μισθωμένων οχημάτων και την ένταξη του ΚΤΕΛ στο συγκοινωνιακό έργο της περιαστικής ζώνης έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος πλέον των επιβατών σε διαφορετικές επιλογές. Δεν χρησιμοποιούσαμε και προ-πανδημίας, αλλά όσες φορές χρειάστηκε, που ήταν λίγες, ήταν μαρτυρική η κατάσταση. Οπότε παίζει ρόλο και η πανδημία που τα κόψαμε, ναι. Τον Απρίλιο του 20 τα έσοδα του οργανισμού με το ζόρι ξεπέρασαν τις 180.000 ευρώ, που σημαίνει ότι είχαμε μέρες που κατά μέσο όρο είχαμε 2 επιβάτες ανά λεωφορείο στις 16 ώρες που δουλεύουν τα αστικές κοινότητες, 18 ώρες. Πρακτικά μηδενίστηκαν τα έσοδα. Σήμερα είμαστε σε ένα ποσοστό ανάλογα με την ημέρα από 10-25% της αντίστοιχης περίοδου προ-COVID. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός επιβιώνει χάρη στην κρατική χρηματοδότηση, η οποία καλύπτει τις αναλλαστικές λειτουργικές του δαπάνες. Η πτώση της κίνησης των επιβατών με τα αστικά λεωφορεία είναι εμφανής, ακόμη και στις στάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, στη στάση εδώ στο Λευκό Πύργο θα ανέμεναν δεκάδες άνθρωποι. Και σήμερα αναμένουν μόλις 1-2, το πολύ 3. Εμείς όχι, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ λεωφορεία από όταν έχει ξεκινήσει το κορονοϊός και το lockdown, γιατί φοβόμαστε και πάμε πιο πολύ με τα πόδια ή με ταξί, με αυτοκίνητο. Πρώτα δηλαδή χρησιμοποιούσατε κανονικά. Ναι, κανονικά, ναι. Κάθε μέρα. Επειδή είμαστε και φοιτήτριες, δεν έχουμε και αυτοκίνητο. Αλλά τώρα φοβόμαστε λόγω κορονοϊού. Τώρα δεν χρησιμοποιώ καθόλου αστικά. Λόγω κορονοϊού φοβάμαι. Όχι τακτικά, πού και πού. Αλλά δεν φοβάμαι και όλα, προσέχω. Δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο αυτή την ώρα. Όσο για την επιστροφή των επιβατών στα λεωφορεία, αυτή φαίνεται ότι αργεί. Τα δικά μας εκτιμητικά μοντέλα λένε ότι η επιβατική κίνηση θα επανέλθει μάλλον κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 και όχι νωρίτερα. Όλα τα λεωφορεία που βρίσκονται στην κυκλοφορία απολιμένονται κάθε βράδυ. Ενώ αυτή την περίοδο πιλωτικά στη διάρκεια της ημέρας στα διαλύματα των οδηγών γίνεται απολύμανση με ακτινοβολία UVC σε 2 σταθμαρχεία. Αφού αξιολογηθεί, πρόθεση της διοίκησης είναι το πρόγραμμα να εφαρμοστεί συνολικά. Κάπου πριν το Πάσχα θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτοιμοι να το εφαρμόσουμε σε πλήρη κλίμακα. Άλλα, πρόκειται να τρέξουμε και ένα πρόγραμμα μετρήσεων υλικού φορτίου στη διάρκεια της ημέρας στα λεωφορεία για να δούμε αν πράγματι υπάρχει υλικό φορτίο τελικά. Γιατί πολλά λέγονται, τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Δεν είναι εύκολο να μετρήσει κανείς υλικό φορτίο σε ένα λεωφορείο. Προσπαθούμε όμως να φτιάξουμε ένα πρωτόκολλο που να μπορούμε να το μετρήσουμε με ασφάλεια. Αισθάνομαι ασφαλής γιατί τώρα δεν έχει πολύ κόσμο. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, χθες που κατέβηκα, είχα μια δουλειά, εκεί δεν είχε πάλι πολύ κόσμο. Με την προσθήκη εντός του Απριλίου του συνόλου των 230 μισθωμένων λεωφορείων, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων του ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν την περιαστική ζώνη, για πρώτη φορά στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης θα κυκλοφορούν περισσότερα από 500 λεωφορεία. Μαύρες σημαίες τοποθέτησαν στους πάγκους τους παραγωγή λαϊκών αγορών στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για το νέο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο. Οι έμποροι χαρακτηρίζουν τα φόπλακα για το επάγγελμά τους στις διατάξεις του νομοσχεδίου και καλούν το Υπουργείο Ανάπτυξης να αναθεωρήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
Αιτία πολέμου χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο παραγωγή λαϊκών αγορών. Σήμερα τοποθέτησαν στους πάγκους τους μαύρες σημαίες και δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις διαρκείας εάν δεν αποσυρθούν οι επιμαχές διατάξεις που ανοίγουν παράθυρο για τη διαχείριση των αγορών από ιδιώτες. Οι μαύρες σημαίες είναι ένα δείγμα πένθους για το επάγγελμά μας. Θα βγει το νομοσχέδιο, θα μπουν ιδιώτες. Δηλαδή, τι ιδιώτες θα μπει, θα αγοράσει τη λαϊκή και θα μου κάνει δημοπρασία με ένα το μέρος. Εγώ πληρώνω 8,60 καθημερινά. Οι έμποροι χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο ταφόπλακα για τις παραδοσιακές αγορές. Όπως λένε, αυτό επιτρέπει τον πληστηριασμό των θέσεων, ενώ δίνει και το περιθώριο σε εταιρείες να αδειοδοτούνται, να συμμετέχουν σε λαϊκές αγορές και να δικαιούνται μάλιστα το 5% των θέσεων. Δεν πρέπει να γίνουν αυτά τα μέτρα που ακούγονται, γιατί θα πεινάσει κόσμος. Οι λαϊκές είναι για τον βιοπαλαιστή. Γιατί άμα γίνουν τα μέτρα αυτά, θα καταστραφούμε εμείς. Είμαι στις λαϊκές αγορές από 18 χρονών, σήμερα είμαι 43. Εμείς αυτή τη θέση που είμαστε σήμερα εδώ στην Ρωσταν Τάδε, τόσο το νούμερο, το πήραμε με βάση παλαιότητας και όταν έβγαινε κάποιος στη σύνταξη, εδώ και 30 χρόνια έχουμε μια στάνταρ θέση. Τώρα θα γίνεται με πληστηριασμό όποιος δώσει τα περισσότερα για να παίρνει τη θέση αυτή του καθενός που είναι τόσα χρόνια εκεί. Δεν έχουμε μέλλον. Αντίθετη με το σχέδιο νόμου δηλώνει και η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. Αν κρίνουμε από κάποια άρθρα του νομοσχεδίου που λένε ότι θα πρέπει να πληστηριάζονται κάποιες θέσεις ή αν έχεις πανεπιστημιακό δίπλωμα μοριοδοτήσει για να πάρεις άδεια, καταλαβαίνετε ότι χάνεται η ανάγκη που δημιούργησε τις λαϊκές αγορές. Αλλά δεν έπαψαν οι άνθρωποι να υπάρχουν. Οι παραγωγοί στέλνουν τελεσίγραφο και δηλώνουν ότι αν δεν υπάρξει εξέλιξη έως την 5η-1η Απριλίου θα σκληρύνουν τη στάση τους προχωρώντας σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Νέα αναβαθμισμένη εικόνα πρόκειται να προσδώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην κεντρική αγορά της πόλης μέσα από σειρά παρεμβάσεων για τη δημιουργία ανοιχτού κέντρου εμπορίου στο Καπάνι. Η δημοπράτηση του έργου, προϋπολογισμού περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τους όρους του σχετικού διαγωνισμού. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι δηλώνουν οι επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι έβλεπαν την αγορά να σβήνει χρόνο με το χρόνο. Σκεπαστές αγορές τροφίμων του εξωτερικού που αποτελούν και τουριστικές ατραξιόν θα θυμίζει σε περίπου 2 χρόνια από σήμερα η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Η εγκαταλελειμμένη αγορά του Καπανίου θα αποτελεί παρελθόν και θα δώσει τη θέση της σε ένα αναβαθμισμένο open mall με ενιαία αισθητική ασφάλεια και δίκτυο Wi-Fi. Είναι μια περιοχή που είναι πολύ όμορφη και τη θέλουμε ξανά πίσω. Μακάρι να γίνει κάτι όμορφο. Εσείς κάνετε συχνά τα ψώνια σας? Όχι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι η περιοχή μου το κέντρο. Μένω λίγο πιο κάτω. Αλλά όποτε έρχομαι, ναι, προσπαθώ να ψωνίζω από εδώ. Απάντοτε υπάρχει. Γιατί είναι ανεβαθμιστή, φυσικά. Είναι ανάγκη πολύ μεγάλη. Και γενικώς η περιοχή. Η δημοπράτηση του ανοιχτού κέντρου εμπορίου προϋπολογισμού περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε τους όρους του διαγωνισμού. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να αναβαθμιστεί ο δημόσιος χώρος στη ζώνη που περικλείεται από τις οδούς Εγνατία, Αριστοτέλου, Σερμού και Βενιζέλου, καθώς και να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα στην ιστορική αγορά. Ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη παρέμβαση, 2.800.000 για το Δήμο, άλλες 500.000 από την ΕΙΑΘ, η οποία θα αλλάξει όλους τους αγωγούς και ίδρυυσης και αποχέτευσης. Και εμείς θα μπούμε, θα αλλάξουμε όλα τα δάπεδα, το φωτισμό, θα βάλουμε έξυπνα συστήματα, θα κάνουμε παρεμβάσεις στα στέγαστρα και συνολικά θα έχουμε μια αναβαθμισμένη εικόνα της κεντρικής αγοράς αυτής. Το καμπανάκι για την κεντρική αγορά έχει χτυπήσει από το 2019 και ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, ο οποίος έθεσε σημαντικά θέματα για την ασφάλεια των τροφίμων που πολλούνται στο Καπάνι. Οι εργασίες που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα του χώρου θα γίνουν τμηματικά, ώστε να μπορεί η αγορά να είναι λειτουργική. Θα φύγουμε από αυτή την άσχημη εικόνα και κατάσταση που έχουμε τα τελευταία 15-20 χρόνια και θα νιώθουμε κι εμείς καλύτερα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε εδώ πέρα, σε ένα σημείο της πόλης το οποίο ήταν παρατημένο. Σήμερα στην κεντρική αγορά της πόλης εργάζονται περίπου 200 επαγγελματίες, ενώ ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για καταστήματα που παραμένουν το τελευταίο διάστημα κλειστά.
Σημαντικές ευκαιρίες για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και στην Κεντρική Μακεδονία ανοίγονται μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση. Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα για τις επιδράσεις του προγράμματος Ελλάδα 2.0 στην περιφέρεια με κεντρικούς ομιλητές τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης με τα πρώτα ορατά αποτελέσματα στις αρχές του καλοκαιριού, όπως γνωστοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μέχρι τις 30 Απριλίου τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά θα εγκριθούν επίσημα πρώτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από το Συμβούλιο Υπουργών. Με την έγκρισή τους κάποια στιγμή, ελπίζω μέσα στο καλοκαίρι, θα καταβληθεί και η πρώτη προκαταβολή του συνολικού ποσού που θα φτάνει γύρω στο 13% του συνολικού ποσού, που θα είναι η πρώτη ένεση ρευστότητας. Οι πυλώνες του προγράμματος περιλαμβάνουν δράσεις, έργα και επενδύσεις τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε στοχεύσει και για την Θεσσαλονίκη, όπως και για την Αθήνα και για άλλες περιαστικές περιοχές, στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα οργανωμένα ανάπλασης και αναδάσωσης. Το σχέδιο ανάκαμψης, που είναι και το κυρίαρχο θέμα σήμερα, έχει ως έναν από τους τέσσερις πυλώνες του την ψηφιακή μετάβαση. Και αυτό συνιστά την απάντηση του σήμερα στο αύριο, που είναι ήδη παρόν και μας προκαλεί. Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να λειτουργήσει συνδυαστικά με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά προγράμματα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και στη χώρα μας το μεγάλο βήμα, τη μετάβαση από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Ως Δήμος Θεσσαλονίκης, τον οποίο εκπροσωπώ σήμερα, συμμετείχαμε με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα, θα έλεγα, σε αυτή την εθνική προσπάθεια για τη συνδιαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του ΕΣΠΑ, προς όφελος και της χώρας και όλων των πολιτών, και υποβάλαμε τις προτάσεις μας από το φθινόπωρο του 2020 για αυτόν τον σκοπό στην ΚΕΔΕ. Στην Κεντρική Μακεδονία ζει το 17,5% του ελληνικού πληθυσμού και παράγεται μόλις κάτι παραπάνω από το 5% του ΑΕΠ της χώρας. Συνεπώς είναι κάτι παραπάνω από προφανές το πόσο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά και τη συγκεκριμένη περιφέρεια της Ελλάδος. Ο μακροσκοπικός στρατηγικός μας στόχος είναι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να μπορέσει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών, να δημιουργηθούν μόνιμες αλλά και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το ανθρώπινο δυναμικό, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό των φορολογικών υπηρεσιών με συνεχή εκπαίδευση, με παροχή υλικοτεχνικών μέσων και με ένα κατάλληλο σύστημα αμοιβών αντάξιου του ρόλου τους. Τη διαδικτυακή ημερίδα συντόνισε ο δημοσιογράφος της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Κρινής. Τοποθετούνται και μπαίνουν τμηματικά σε λειτουργία οι 59 υπόγειοι κάδοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απομακρύνοντας σταδιακά περί τους 180 συμβατικούς κάδους. Η πλήρης λειτουργία του νέου συστήματος στην πρώτη δημοτική κοινότητα θα ολοκληρωθεί το Μάιο. Παρελθόν θα αποτελούν στα τέλη Μαΐου 180 συμβατικοί μπλε και πράσινοι κάδοι για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς θα έχουν αντικατασταθεί από 59 υπόγειους κάδους που ήδη αποτελούν τη νέα πραγματικότητα για ένα μεγάλο μέρος της πρώτης δημοτικής κοινότητας. Έχουμε τοποθετήσει τα 2/3 του έργου και μέχρι τέλος Μαΐου θα είναι τοποθετημένοι όλοι και οι 59 οι κάδοι. Απλώς ξεκινάμε τμηματικά για την προσαρμογή και του κόσμου και του προσωπικού, και με ενημέρωση και με φυλάδια, με βραδινή αποκομιδή, για να είναι πιο ομαλή όσο γίνεται η πρόσβαση σε αυτό το καινούργιο το σύστημα της υπογειοποίησης. Τα ωφέλη του νέου συστήματος είναι πολλαπλά. Ανάμεσά τους, εξοικονόμηση και διευκόλυνση του προσωπικού κατά την αποκομιδή, μείωση των δρομολογίων και των εκπεμπόμενων ρήπων και αποφυγή βανδαλισμών. Ενώ οι νέοι κάδοι στέλνουν μήνυμα για την πληρότητά τους μέσω αισθητήρων. Καταρχήν δεν θα υπάρχει σκουπίδι στην επιφάνεια. Δεύτερον, θα εξαλειφθούν, θα είναι γύρω στους 180 με 200 κάδους μείον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχει και καλύτερη αισθητική,
δεν θα υπάρχει αυτή η μυρωδιά, να το πούμε. Έχουν αναπροσαρμοστεί όλα τα προγράμματα από κομιδής, είτε μπλε είτε πράσινης γραμμής, και πιστεύουν ότι είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τη σωστή δουλειά και στη σωστή ώρα. Οι συγκεκριμένοι εδώ οι δρόμοι Στρατηγού Καλάρ και Δημητρίου Γούναρη γινόντουσαν 3 και 4 φορές αποκομιδή την ημέρα. Πιστεύω ότι με τη νυχτερινή αποκομιδή θα γλιτώσουμε το πρωί και το μεσημέρι την διέλευση, την μετακίνηση των απορριμματοφόρων. Υποσχεθήκαμε υπόγειους κάδους και πράγματι κάνουμε τη δέσμευσή μας πράξη. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Ο δημόσιος χώρος αναβαθμίζεται. Το αστικό περιβάλλον και οι γειτονιές ομορφαίνουν. Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων γίνεται ορθολογικότερη και αποδοτικότερη. Πέρσι, τέτοια ημέρα το θεωρούσαμε σαν ένα ψέμα. Σήμερα είναι πραγματικότητα και είναι 1η Απριλίου. Είναι ένα έργο που το περίμενε η Θεσσαλονίκη. Το έργο της υπογειοποίησης των κάδων κόστησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ πρόθεση της διοίκησης του Δήμου είναι να αιτηθεί χρηματοδότηση για επέκταση του συστήματος και στις ανατολικές δημοτικές κοινότητες μέσω του προγράμματος Τρίτσης. Περισσότερα από 400 αστικά λεωφορεία θα κυκλοφορούν στο πολεοδομικό συγκρότημα από τον Απρίλιο, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η ταξινόμηση του συνόλου του νέου μισθωμένου στόλου. Εάν σε αυτά προσθεθούν και τα 125 οχήματα του ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν την υπόλοιπη Μητροπολιτική Ενότητα, σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού, θα έχει επιτευχθεί ο στόχος για περισσότερα από 500 λεωφορεία σε όλες τις γραμμές του ΑΣΤ. Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραλαβή από τον ΟΑΣΤ και των 230 νέων μισθωμένων λεωφορείων. Τα μισθωμένα λεωφορεία από τον διαγωνισμό έχουν παραλυθεί όλα μέχρι τις 15 Μαρτίου που προβλέπει η προθεσμία. Αυτό που ακολουθεί είναι η ταξινόμηση των λεωφορείων, που είναι μια υποχρεωτική πλην όμως γραφειοκρατική διαδικασία που και σε συνθήκες COVID έχει κάποιες καθυστερήσεις. Ήδη έχουμε ταξινομήσει και πάρει πινακίδες λίγο πάνω από τα 160 από τα 180 λεωφορεία. Υπάρχουν επομένως ακόμη 20 αυτοκίνητα στα αμαξοστάσια προς ταξινόμηση. Και θα γίνει αυτό, ελπίζουμε, μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Τα λεωφορεία του Δήμου έχουν παραλυφθεί επίσης στο σύνολό τους. Έχουμε πάρει πινακίδες περίπου από τα 30 από αυτά, αλλά άρα έχουμε άλλα 20 περίπου λεωφορεία που επίσης θα είναι για ταξινόμηση και αυτά. Επομένως, μέσα στον Απρίλιο θα έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στο στόλο των 230 λεωφορείων που ήταν ο προγραμματισμός που είχαμε για αυτή την περίοδο. Με την ολοκλήρωση της ταξινόμησης και των τελευταίων μισθωμένων λεωφορείων, ο ΟΑΣ θα έχει θέσει σε κυκλοφορία και τα 230 νέα οχήματα, περισσότερα δηλαδή από όσα είχε παραλάβει η διοίκηση του οργανισμού τον Αύγουστο του 2019. Συνολικά, μαζί με αυτά του ΚΤΕΛ, θα βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 525 λεωφορεία. Ήταν 213 λεωφορεία τότε. Από τον στόλο του οργανισμού καταφέραμε να ανακτήσουμε ένα σημαντικό αριθμό παροπλισμένων λεωφορείων, όμως ταυτόχρονα 90 λεωφορεία έχουν αποσυρθεί λόγω συμπλήρωσης των 23 ετών λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της ταξινόμησης των λεωφορείων που ανέφερα προηγουμένως, θα ξεπεράσουμε τα 400 λεωφορεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και τα 125 λεωφορεία που κυκλοφορούν στην περιαστική ζώνη από τα ΚΤΕΛ, άρα επιτυγχάνουμε το στόχο των πάνω από 500 λεωφορείων σε κυκλοφορία σε καθημερινή βάση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αυτός ο αριθμός, οφείλω να τονίσω, ότι είναι τέτοιος που δεν υπήρξε ποτέ στη Θεσσαλονίκη στο παρελθόν. Παράλληλα, τρέχει από το Υπουργείο Μεταφορών ο μεγάλος διαγωνισμός για 800 νέα λεωφορεία, από τα οποία τα 350 περίπου θα ενταχθούν στο στόλο της Θεσσαλονίκης. Με εξαιρετική ταχύτητα για τα ελληνικά δεδομένα, προχωράει το μεγαλεπίβολο έργο του Μητροπολιτικού Πάργου στο πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Πλέον περνάει στη δεύτερη φάση με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη δημοπράτηση και επίβλεψη της κατασκευής του κτηρίου Α2, το οποίο θα στεγάσει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και Δημοτικές Υπηρεσίες και την εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία επανάχρησης των υπόλοιπων 7 κτηρίων στρατονισμού. Το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά αποδόθηκε στον ομώνυμο Δήμο μόλις στα τέλη του 2017. Μέσα στον επόμενο κιόλας χρόνο ετοιμάστηκαν οι μελέτες για τον περιβάλλοντα χώρο και την ανακατασκευή του κτηρίου Α2, το οποίο θα στεγάσει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και Δημοτικές Υπηρεσίες, και μέσα στο 2019 η υλοποίησή τους εντάχθηκε σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο της Περιφέρειας.
Εάν δεν προέκυπτε δικαστική διαμάχη των υποψηφίων αναδόχων, ήδη η πρώτη φάση του έργου θα είχε ξεκινήσει. Μετά και την εκδίκαση της υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από μία εβδομάδα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το αργότερο το φθινόπωρο. Με υπόθεση εργασίας το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα έργα. Αυτό που θα γίνει στα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 23 περίπου, θα είναι η απόδοση σε κοινή χρήση. Θα γίνει το πάρκο. Θα γίνει το πάρκο, ο κόσμος θα μπορεί πλέον να επισκέπτεται. Παράλληλα, ενδιάμεσα υπάρχει η υλοποίηση του κτηρίου του Α2, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Δημαρχείο, Πολιτιστική Χώρη, άλλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κτλ. Όπου και εκεί είμαστε έτοιμοι και εκεί έχουμε χρηματοδότηση. Έχει γίνει η μελέτη και εκεί. Το έργο είναι έτοιμο για δημοπράτηση. Έχουμε καταθέσει το ειδικό χωρικό σχέδιο. Μόλις εγκριθεί και γίνει προεδρικό διάταγμα, μπορούμε να δημοπρατήσουμε και εκείνο το κτίριο. Οπότε, σε ένα χρονικό ορίζοντα κοντά στο πάρκο, θα είναι και το κτίριο του Α2. Οπότε, και αυτό γύρω στα τέλη του 23 πιστεύω θα είναι έτοιμο. Και είναι μετά η τρίτη φάση που λέτε, αυτό που ξεκινήσαν οι μελέτες για τα υπόλοιπα κτίρια. Στη δεύτερη φάση περνά πλέον η υλοποίηση του εμβληματικού έργου, της δημιουργίας δηλαδή του Μητροπολιτικού Πάρκου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Ένα πάρκο 340 στρεμμάτων θα είναι πόλος έλξης για όλη την Μακεδονία, εγώ θέλω να πιστεύω. Σημαντική θεωρείται η συμβολή της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης. Επειδή ολοκληρώσαμε μεγάλη επιτυχία και σε σύντομο χρόνο την πρώτη φάση, χρηματοδότησε το Υπουργείο Εσωτερικών τη β' φάση του έργου Παύλου Μελά, που έχει δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο είναι η δημοπράτηση και η επίβλεψη της κατασκευής του κτηρίου Α2 και το δεύτερο υποέργο είναι η μελέτη για τα 7 κτίρια, στη μελέτη ορίμανσης, ώστε να είναι έτοιμη και αυτή να περάσει το δεύτερο στάδιο στην κατασκευή. Πότε λοιπόν αναμένεται να ολοκληρωθούν αυτά τα δύο? Τέλη του 23 είναι υποχρεωτικό, γιατί έχουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Ήταν μεγάλη αναγνώριση το ότι μας εμπιστεύτηκαν οι φορείς, το Υπουργείο, ο Δήμος Παύλου Μελά για την ανάθεση του έργου. Η εταιρεία διαθέτει ένα στελεχειακό δυναμικό, τεχνογνωσία και εμπειρία και θα ολοκληρώσει με επιτυχία και τη δεύτερη φάση. Όσο για την πλήρη αποπεράτωση του έργου θα πρέπει να εξευρεθούν χρηματοδοτήσεις και για τις επόμενες δύο φάσεις υλοποίησης. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το 50% των δυσκολιών, άρα μέχρι και το 23 θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται, να βλέπει τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο στρατόπεδο. Η βούληση υπάρχει, έχει ξεκινήσει, έχουν γίνει υπογραφές, έχουμε ξεφύγει από τα μαλώματα και τώρα είμαστε μάλλον μπαίνουμε στη διαδικασία της υλοποίησης και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό θα έλεγα. Ηχηρό μήνυμα υπέρ της προστασίας του πλανήτη και της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών έστειλαν εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντας στην ώρα της γης. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας της WWF έσβησαν συμβολικά τα φώτα για μία ώρα σε μνημεία, δημόσια κτίρια, χώρους πολιτισμού αλλά και σε κατοικίες. Στην Ελλάδα στο σκοτάδι βυθίστηκε ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης καθώς και το Προεδρικό Μέγαρο και το κτίριο της Βουλής. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην πρωτοβουλία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σβήνοντας τα φώτα στο Δημαρχιακό Μέγαρο αλλά και στο Μνημείο του Λευκού Πύργου. Ο Λευκός Πύργος βυθίζεται στο σκοτάδι. Λίγο νωρίτερα, στις 8.30 το βράδυ, τα φώτα έσβησαν και στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Με αυτό το συμβολικό τρόπο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην ώρα της γης. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας για το περιβάλλον, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ένωσαν τις φωνές τους, διεκδικώντας από τους ηγέτες πολιτικές φιλικότερες προς το περιβάλλον. Εμβληματικά μνημεία και κτίρια σε όλο τον κόσμο βυθίστηκαν χθες για μία ώρα στο σκοτάδι. Μήνυμα η ανάγκη να στραφούμε ατομικά και συλλογικά σε πιο βιώσιμες επιλογές και να κάνουμε μία νέα αρχή στη σχέση μας με τη φύση. Στην Αθήνα τα φώτα έσβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο, τη Βουλή των Ελλήνων και στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Στην ώρα της γης συντονίστηκαν και άλλα μέρη σε όλο τον κόσμο, από τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι έως την όπερα του Σίδνεϊ, το Big Ben, το Κρεμλίνο, τους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη και τους καταράκτες του Νιαγάρα. Σε μια δύσκολη χρονιά που ο κόσμος προσπαθεί να ανακάμψει από την πανδημία του κορονοϊού, άνθρωποι κάθε ηλικίας φιλοδοξούν και με πρωτοβουλίες σαν κι αυτοί να μετατρέψουν την αγωνία τους για τον πλανήτη σε διεκδίκηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η ώρα της γης ξεκίνησε το 2007 από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας και από τότε διοργανώνεται από τη WWF μία φορά το χρόνο στα τέλη Μαρτίου.
για όσα πραγματικά έχουν αξία στη ζωή μας, την υγεία μας, τα παιδιά μας, για το μέλλον που ονειρευόμαστε, τώρα είναι η ώρα να κάνουμε μια νέα αρχή. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην ατζέντα της εβδομάδας που ακολουθεί. Τη Δευτέρα λοιπόν, 5 Απριλίου, drive-thru rapid test θα διεξαχθούν στην Πηλαία επί της Οδού Κύπρου έναντι ελαιορέματος, ενώ από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 9 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, τη Δευτέρα 5 Απριλίου, drive-thru rapid test θα γίνουν και στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, στο Πάρκο Μουσών, στη Συμβολή των Οδών Μαρτίου και Μουσών. Την Τρίτη τώρα, 6 Απριλίου. Drive-thru rapid test στο Χορτιάτι επί της οδού Δευτέρα Σεπτεμβρίου 102, που είναι έμπροσθεν του κυρωτικού καταστήματος Χορτιάτι. Αλλά rapid test θα διεξαχθούν και στην πλατεία Εμμανουήλ Παπά από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, στην Ελευθερία και 28 Οκτωβρίου, στους Αμπελόκηπους. Την Τετάρτη, 7 Απριλίου, drive-thru rapid test στην Πηλαία επί της οδού Κύπρου. Πανελλαδική απεργία επίσης εργαζομένων στις λαϊκές αγορές, αλλά θα υπάρξει και μια διακοπή υδροδότησης στη Νέα Μηχανιώνα λόγω εργασιών του δικτύου ίδρευσης. Την 5η τώρα, 8 Απριλίου, drive-thru rapid test θα γίνουν στο Πανόραμα επί της οδού Υπήρου 19, κάτω από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, αλλά rapid test θα γίνουν και στην πλατεία Κωνσταντίνου Τσομπάνογλου στη Μενεμένη. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα.